Βάσο, καλημέρα από την Αθήνα. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα από τη Βενετία, συγγνώμη, από τη Θεσσαλονίκη εννοούσα. Καλημέρα σε όλους. Ναι. Να πούμε για το πρώτο διαβαλκανικό συνέδριο για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το ΕΛΗΝΙΑΕ σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Σίγουρα μπήκαν σε αυτό το συνέδριο οι βάσεις για την ανάπτυξη συνεργασιών στα Βαλκάνια στο συγκεκριμένο τομέα, όπως αυτός ήταν και ο βασικός στόχος του συνεδρίου. Πάμε εμείς να δούμε κάποιες έτσι προαναγγελίες που γίνανε από τον κύριο Σπανάκη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που ενδιαφέρουν φυσικά όλο τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο κύριος Σπανάκης λοιπόν προανήγγειλε μεταρρυθμίσεις, όπως τη δημιουργία φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου, το πέρασμα 30 κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και εκατοντάδων επαγγελμάτων που εντάσσονται σε αυτούς τους κλάδους σε ζώνες υψηλότερης επικινδυνότητας, ενίσχυση των μέτρων προστασίας αλλά και των υποχρεώσεων του εργοδότη είναι η συνέπεια σε αυτούς τους κλάδους φυσικά. Φυσικά, και αναβάθμιση και επικαιροποίηση της πλατφόρμας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία που υπάρχει, δηλαδή του e-help desk. Παράλληλα εκφράστηκε αισιοδοξία και από τον κύριο Σπανάκη και από Βαλκάνιους συμμετέχοντες στο συνέδριο ότι μπορούν να αναπτυχθούν συνεργασίες και ότι μπορούν οι χώρες της περιοχής να αποτελέσουν το παράδειγμα σε αυτόν τον τομέα. Και πέραν αυτών των θεμάτων που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, είχαμε δηλώσεις του κυρίου Σπανάκη και για το θέμα του κατώτατου αλλά και για τον βασικό μισθό. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Σπανάκη πάντα, βασικός κυβερνητικός στόχος είναι η αύξηση του μέσου, η αύξηση, συγγνώμη, του βασικού μισθού μέχρι το τέλος της τετραετίας στα 950 με 1.000 ευρώ και επίσης να φτάσει ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ, προφανώς στα μεικτά. Ναι, ναι. Αυτά ήταν έτσι τα νέα τα ενδιαφέροντα για αυτούς τους κλάδους. Και επίσης αυτό, συνεργασία ακαδημαϊκών φορέων επιχειρήσεων, εντάξει. Τονίστηκε από την κυρία Μπαρδάνη, την πρόεδρο του συνεδρίου, ότι στόχος ακριβώς είναι η πρόληψη. Είναι ο τομέας στον οποίο πάσχουμε και ως χώρα στο κομμάτι αυτό είναι η πρόληψη. Και γι' αυτό υπήρξαν εχθές διάφορες συναντήσεις και συνεδρίες. Και... Πάμε να δούμε το θέμα της ΕΙΑΘ με την ενεργειακή που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για πες μας για τις δύο συγμένες. Ακριβώς. Την Πέμπτη λοιπόν, σύμφωνα με την πρόσκληση που μας ήρθε χθες, υπογράφεται στην Αθήνα στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Υπογράφεται το πρώτο πράσινο PPA με εταιρεία του Δημοσίου, μεταξύ της ΕΙΑΘ και της Στέρνα Ενεργειακή. Είχε προκηρύξει πρόσφατα ένα διαγωνισμό σχετικό η ΕΙΑΘ, που έλεγε ότι ενδιαφέρεται, από καιρό το είχε γνωστοποιήσει, για να μειώσει το ενεργειακό της κόστος. Θυμόμαστε ότι πέρυσι η ΕΙΑΘ είχε προβλήματα έτσι, λόγω και του υψηλού ενεργειακού κόστους. Έχει συμμαζέψει βέβαια την κατάσταση και είναι ξανά, έχει περάσει σε κερδοφορία. Ήταν λοιπόν ένας διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος μέσω πράσινων διμερών συμβάσεων. Αυτό σημαίνει το PPA. Ναι, ναι. Για όσους δεν γνωρίζουν, για να μπει φρένο στη ραγδαία αύξηση του κόστους ενέργειας. Επιλέχθηκε λοιπόν η Στέρνα Ενεργειακή και την Πέμπτη στο Ίδρυμα Ευγενίδου έχουμε την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Παραπάνω στοιχεία θα δοθούν βέβαια την Πέμπτη. Πάμε και για το τελευταίο θέμα. Μας έχεις για το ελληνογερμανικό επιμελητήριο με τον ΣΒΕ. Με τον ΣΒΕ λοιπόν, μαζί οι δύο αυτοί φορείς διοργανώνουν έναν διαγωνισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ο διαγωνισμός αφορά τις εταιρείες που εμπλέκονται στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πιο συγκεκριμένα σε προγράμματα μαθητείας στην Ελλάδα. Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο είναι γενικά ενεργό, το γνωρίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο και ο ΣΒΕ. Σημειώνω ότι τον ΣΒΕ τον έχουμε δει και με τη νέα του διοίκηση να δραστηριοποιείται με σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης με πολλές έτσι, ενέργειες για το καλό των επιχειρήσεων της περιοχής και είναι κάτι που θετικά το χρεώνεται βέβαια στην κυρία Λουκία Σαράτη που είναι η πρόεδρος του ΣΒΕ. Είναι πάρα πολύ ενεργοποιημένη σε αυτήν την κατεύθυνση. Ωραία. Τώρα, το πρόκειται για ένα έργο VET Excellence που χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και θα έχει διάρκεια ενός έτους. Μάλιστα. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βάσο, ευχαριστώ θερμά. Τα λέμε πάλι αύριο. Να πούμε και κάτι ακόμα, αν προλαβαίνουμε, υπάρχει μια
πληροφορία για εξαγορά τοπικής εδώ πέρα εταιρείας πληροφορικής από αμερικανικό κολοσσό χωρίς να έχουν γίνει γνωστά ονόματα, το ψάχνω. Έγινε. Θα τα πούμε αύριο περισσότερες λεπτομέρειες. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Βεβαίως. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα σε όλους. Καλή δουλειά.